Και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν ανοιξιάτικος ο καιρός των Χριστουγέννων. Μέρα με την ημέρα σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πέρασε έτσι αυτό το ψυχρό κύμα που έδωσε χαμηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα προς την Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα. Δεν κράτησε πολύ, γύρω στα 2-24 ώρα. Παρ' όλα αυτά, και τώρα νωρίς το πρωί κάνει αρκετό κρύο προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Έχουμε και συνθήκες παγετού. Αυτό το κρύο θα παραμείνει και τις επόμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όμως, τις μεσημβρινές ώρες θα βλέπουμε θερμοκρασίες που θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά χειμώνα. Θα δούμε δηλαδή τον υδράργυρο ιδιαίτερα προς τα νότια τμήματα κοντά στους 18-20, ίσως ξεπεράσουμε και τους 20 βαθμούς εκεί προς την περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Θα είναι οι πιο θερμές περιοχές, θα λέγαμε, της επικράτειας. Με τον καιρό γενικότερα να μην προβληματίζει, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο από πλευράς φαινομένων. Ηλιοφάνεια τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Θα έχουμε έτσι κάποια περάσματα από τοπικές συννεφιές που δεν θα προβληματίζουν. Εκεί που θα πρέπει να δείξουμε μία προσοχή είναι στις πρωινές ομίχλες, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας μας. Θα έχουμε δηλαδή αυξημένη σχετική υγρασία που θα οδηγεί και σε σχηματισμό ομίχλης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα κεντρικά και βόρεια και κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές να έχουμε ακόμη και παγετό νωρίς το πρωί. Είπαμε ότι το πρωί θα πέφτει η θερμοκρασία για να ανεβαίνει προς το μεσημέρι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε πλέον και στη μεγαλύτερη διάρκεια της νύχτας. Η μέρα έχει πάει πλέον στην ελάχιστη διάρκεια της, με αποτέλεσμα να πέφτει αρκετά εύκολα η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί όμως, και καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, ο καιρός θα θυμίζει πραγματικά άνοιξη. Κύριε Μερουσάκη, ξεκινώντας από σήμερα και φτάνοντας μέχρι και τα Χριστούγεννα ή κλείνοντας με τα Χριστούγεννα 25-26 του μήνα, θα είναι οι ίδιες καιρικές συνθήκες αυτές που περιγράφετε τώρα? Έτσι δείχνει να κυλάει και η άλλη εβδομάδα, δηλαδή φαίνεται ότι και προς τις 26-27 του μήνα θα επιμείνουν οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα για τα νότια τμήματα. Θα έχουμε μια μικρή πτώση του υδραργύρου προς τη βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα, αλλά στην υπόλοιπη χώρα θα βλέπουμε πάλι θερμοκρασίες κοντά στους 18-19-20 βαθμούς. Θερμοκρασίες που πραγματικά θα θυμίζουν άνοιξη. Δεν φαίνεται κάποιο έτσι αξιόλογο κρύο, μπορούμε να πούμε, μέχρι και το τέλος του χρόνου. Απέναντίας, μπορούμε να πούμε ότι προς το τέλος του χρόνου ενδέχεται να δούμε κάπως περισσότερες βροχοπτώσεις, να περάσει δηλαδή πάλι μια κακοκαιρία από τη χώρα μας που θα στρέψει τους ανέμους ενωτιάδες. Άρα λοιπόν, απαγορευτικές συνθήκες για να μιλήσουμε για κρύα τουλάχιστον μέχρι και την πρωτοχρονιά. Ήπιος ο καιρός θερμοκρασιακά, να δούμε αν εκεί προς την πρωτοχρονιά βγουν κάποιες βροχές. Είναι ακόμα βέβαια νωρίς, θα το μελετήσουμε και με τα νεότερα στοιχεία. Καλά, λίγο παραπάνω κρύο λόγω και εποχής, λόγω του Δεκέμβρη, με νερό παραπάνω που το χρειαζόμαστε και όχι αραιά και πού, χιόνια στα βουνά με σποραδικές και ακόμα και οι χιονοπτώσεις, τίποτα από όλα αυτά, ή δείχνουν τα στοιχεία, πως ξέρετε, δεν ζητάω να κάνετε σαφέστατα την πυθία ή να κάνετε προβλέψεις, γιατί στοιχεία αυτή την ώρα επεξεργάζεστε, κύριε Μαρουσάκη. Αλλά λέω, όλα αυτά δείχνουν τουλάχιστον να πάμε σε συνθήκες της εποχής, ενδεχόμενα λίγο παρακάτω. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι, έτσι, για κάτι πιο χειμερινό, ας το πούμε έτσι, δηλαδή να κατέβουν πιο ψυχρές αέριες μάζες. Ακολουθείτε στην Νότια Ευρώπη μια δυτική ροή, που σημαίνει ότι τα συστήματα έρχονται από τα δυτικά της Ευρώπης προς τα ανατολικά, που σημαίνει με τη σειρά του ότι στα βόρεια τμήματα της γυριάς Υπήρου που έχουμε τις πολικές αέριες μάζες δεν μπορούν να κατέβουν νοτιότερα για να μας απειλήσουν, για να δώσουν έτσι δηλαδή ένα χειμωνιάτικο σκηνικό που θα περιμέναμε προφανώς και για Δεκέμβρη μήνα. Τα βουνά μας πραγματικά είναι γυμνά από χιόνια και αυτό είναι μια αρκετά μεγάλη ζημιά, ιδιαίτερα για τα χιονοδρομικά κέντρα. Δεν λειτουργούν τα χιονοδρομικά κέντρα, δεν έχει ρίξει χιόνι ικανό ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων. Ας ελπίσουμε με τη νέα χρονιά ότι κάπως θα αλλάξει όλη η κατάσταση, γιατί πραγματικά θερμοκρασιακά μέχρι και τώρα, αν εξαιρέσουμε αυτό το κρύο που μας ήρθε στις αρχές της εβδομάδας που διανύουμε, που έπεσε πραγματικά η θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς, ιδιαίτερα προς την κεντρική και βόρεια χώρα, και είδαμε και κάποια χιόνια ιδιαίτερα προς το Πήλιο, προς την περιοχή της κεντρικής ηπειρωτικής Ελλάδας, σε κάποια έτσι υψόμετρα άνω των 1200-1300 μέτρων. Από εκεί και μετά, μέχρι και τώρα, δεν έχουμε δει αξιόλογο κρύο για το χειμώνα που ανοίγεται μπροστά μας. Ας ελπίσουμε με τη νέα χρονιά κάπως να αλλάξει το όλο αυτό σκηνικό και να μπούμε βέβαια και στο κλίμα των ημερών και στο κλίμα της εποχής που βρισκόμαστε, και να δώσει έτσι ο καιρός την ευκαιρία και στα χιονοδρομικά κέντρα
να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς. Αυτό σημαίνει χειμερινός τουρισμός, αυτό σημαίνει η απώλεια εσόδων, αυτό σημαίνει χίλια δύο πράγματα. Κύριε Μαρουσάκη, φτάνουμε πάλι στο ίδιο πράγμα που έχουμε πει πολλές φορές με διαφορετικά λόγια και εγώ και εσείς, ότι βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Δυστυχώς, αυτά είναι τα αποτελέσματα και της ανθρώπινης παρέμβασης ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα. Με την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου έχουμε φτάσει πλέον κατά κάποιο τρόπο, έχει συμβάλει και ο άνθρωπος βέβαια σε αυτό. Βέβαια και η ίδια η φύση ακολουθεί κάποια έτσι δική της ροή που δεν μπορούμε εύκολα να προσεγγίσουμε και φτάνουμε πλέον να μην μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις εποχές στις οποίες βρισκόμαστε. Όταν θα δούμε δηλαδή θερμοκρασίες 20-22 βαθμούς το μεσημέρι, αν εξαιρέσουμε και το κρύο το πρωί, θα λέγαμε ότι πραγματικά βρισκόμαστε προς το τέλος της άνοιξης. Δεν είναι δηλαδή φυσιολογικό για να πει κάποιος ότι εισερχόμαστε στη χειμερινή περίοδο. Πάντως τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο ανθρώπινος παράγοντας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ακριβώς. Αυτό είναι γεγονός με τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και στην επιφάνεια του εδάφους. Τα καμένα δάση από την άλλη πλευρά και αυτά δημιουργούν πολλά προβλήματα και επηρεάζουν και τον καιρό. Και να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν αυτά στα αμέσως επόμενα χρόνια, τι άλλες επιπτώσεις θα έχουμε.